Με πρίξανε χθες από την αστυνομία. Φυσικά ξέρεις πως πάντα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, πήγαμε στο σπίτι, κάναν έρευνα, συλλέξαν ό,τι μπορούν να συλλέξουν. Προσπάθησαν να τσεκάρουν πολλά λεγόμενά μου και δυστυχώς για αυτούς επαληθευόντουσαν τα λεγόμενά μου και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να με κρατήσουν. Το θέμα είναι ότι για όλους είναι εναντίον. Προσπαθούν να βρουν κάτι να μου το περάσουν. Δεν τους περάσει όμως. Με πιο απλά λόγια, δηλαδή, αισθάνθηκες ότι υποδείκνυαν εσένα ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της Γεωργίας? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, αντί να τσακιστούν να βρουν το στίγμα τηλεφώνου που τους παρακαλάω δύο μέρες για να πάω να δώσω κατάθεση, να προσπαθούν με το στάνιο να βρουν κάτι να μου φορτώσουν. Πρώτα απ' όλα κάνα παράνομη έρευνα σήμερα, παρόλο που ήταν εισαγγελέας μπροστά. Και να σου πω γιατί κάνα παράνομη έρευνα. Γιατί όταν μου κρατάς εμένα τα κλειδιά από χτες το βράδυ, εγώ φεύγω το βράδυ από την αστυνομία. Έρχομαι το πρωί για την έρευνα και δεν έχω τα κλειδιά εγώ. Και τα έχεις εσύ. Ποιος μου λέει ότι δεν είσαι ο κάθε που, επειδή δεν μπορείς να βρεις άκρη, δεν πας να μου φορτώσεις εμένα κάτι? Ο λόγος για τον οποίο πιστεύεις ότι πήγαν να σου φορτώσουν κάτι έχει να κάνει με... Όχι, δεν λέω. Εγώ υποπτεύω με τα πάντα. Γιατί πράγματα που πρέπει να ελέγξουν δεν τα ελέγχουν καν. Τα μηνύματα από πού στάρθηκαν, από ποιο σημείο. Γιατί δεν ελέγχουν τίποτα. Πήρα το δικό μου το κινητό, το κάνα κατάσχεση. Λέω ότι θέλετε πάρτε. Μου πήραν DNA, τα πάντα όλα κομπλέ. Δεν έχω θέματα εγώ. Σου έχουν πάρει το κινητό σου? Ναι, μου το πήρανε για να το ερευνήσουν και πολύ καλά κάνανε, συμφωνώ. Άρα δεν έχεις κινητό εσύ αυτή τη στιγμή? Όχι, μου πήραν DNA, συμφωνώ μαζί τους. Βιολογικό υλικό τα πάντα. Δεκτώ ό,τι θέλουνε, ό,τι θέλουνε και ό,τι μου ζητήσουνε, εγώ το δώσω. Αλλά δεν ψάχνουνε πέραν εμένα και άλλα ουσιαστικά πράγματα. Εδώ η κοπέλα είχε πίεση συγκεκριμένη. Δεν μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να λένε και στη δουλειά της και φίλες ότι μαζί μου ήταν καλά και στο σπίτι είχε πρόβλημα. Δεν υπονοώ κάτι για τους ανθρώπους, προς Θεού. Δεν είμαι σαν αυτούς να υπονοούν για μένα. Δεν υπονοώ. Πριν ένα διάστημα, Γεωργία, την πάω σπίτι και το επόμενο πρωί ο αδερφός της, έτσι, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αν πήγε στο σπίτι. Γιατί μάλλον της δεν την είχε δει. Τελικά εξακριβώθηκε άμα και το βράδυ, Γεωργία, πήγε σπίτι και αν δεν είχε πάει, πού πήγε? Εσύ νιώθεις ότι για κάποιο λόγο έχουν εστιάσει οι αστυνομικοί τις υποψίες ότι ενδεχομένως κρύβεσαι είναι πίσω? Πολύ λογικό. Έφυγε από το σπίτι. Έτσι, κάτι το οποίο άμα θα ανοίξουν το κινητό μου και δουν τη συνομιλία του Facebook, θα δουν ότι έχει συμβεί στο παρελθόν, να με αφήσει να κοιμηθώ και να φύγω. Λογικό είναι να υποπτεύονται, να ξεκινάνε από μένα. Δεν σε συζητάω αυτό. Αλλά δεν θα μείνει μόνο σε μένα. Τι περιμένει δηλαδή? Όσο ασχολείσαι μόνο με μένα, παράλληλα δεν κοιτά άλλα πράγματα. Κοιτά να δει αυτά που σου λέω επιβεβαιώνονται μόνο. Πού έκλεισε το στίγμα του κινητού? Γιατί ακόμα δεν έχει βγει το στίγμα του κινητού 48 ώρες μετά. Άρα νιώθει ότι με έναν τρόπο σε έχει βάλει κάποιο στο κάδρο? Εκεί θέλω να καταλήξω για να καταλάβω τι. Στο κάδρο θεωρητικά είμαστε όλοι. Θεωρητικά. Όταν λες όλοι. Και εγώ και οι συγγενείς της. Και οποιοδήποτε ήταν στον περιβάλλοντά της μέχρι να βρουν μια άκρη. Μένα με ενοχλεί ότι δεν ψάχνουν και άλλα πράγματα. Παράλληλα σου λέω, δεν λέω να αφήσουν εμένα. Προς Θεού, να πηγαίνω εγώ στα νοσοκομεία. Και αυτοί τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνα. Μου λένε, μην βγεις, μη μας πας στα κανάλια, λέει, να μην αναστατώσουμε, λέει, το τύπο να κάνουμε τη δουλειά μας στο παρέλο. Εγώ λέω, θα πάω οπουδήποτε. Θα κινήσω γη και ουρανό. Και τις επόμενες ώρες θα βάλω δικηγόρο, θα βάλω πραγματογνώμονα. Δεν θα τους αφήσω έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί το στίγμα του κινητού. Μου λέει ο ένας αστυνόμος, λέει, άμα βρούμε βιολογικό υλικό στο σπίτι. Βρε άνθρωπε, του λέω. Μαζί κοιμηθήκαμε το βράδυ. Δεν θα βρεις βιολογικό υλικό άμα θα αγκαλιάσω εγώ εσένα τώρα. Δεν θα ανταλλάξουμε υλικό από τρίχα, από σάλιο, από οτιδήποτε. Αν σε αγκαλιάσω, αν σε φιλήσω. Ναι, μου λέει, τι περιμένεις, λέω, άλλο. Και εσύ έχεις ένα τεράστιο ερωτηματικό. Μιλάμε για μυστηριώδη εξαφάνιση όντως. Παίρνει 5 χιλιάρικα, παίρνει κάποια ρούχα σε μια βαλίτσα και εξαφανίζεται και τέλος. Όσο δεν ασχολούνται να βρεθεί το στίγμα του τηλεφώνου, από πού στάθηκαν αυτά τα μηνύματα, από κάπου στάθηκαν. Γιατί δεν το ψάχνουν. Με την οικογένεια καθόλου μίλησες? Με την οικογένεια πλέον είμαστε σε αντίθετα στρατόπεδα, γιατί φυσικά πιστεύουν ότι εγώ έχω κάποια σχέση. Εγώ απ' την άλλη πιστεύω άλλα πράγματα. Μπορεί λόγω της πίεσης που ένιωσε σε υπερβολικό βαθμό να τσιφάρεσε καμιά βίδα. Και να αποφάσισε να εξαφανιστεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Περιστατικό βίας από το σύνολο του Facebook που προκύπτουν πολλά πράγματα από μένα, από τη μεριά μου. 3 χρόνια δεν είχε η Γεωργία με μένα. Στον αντίποδα όμως, επιθετική συμπεριφορά από άλλους ανθρώπους είχε. Σε μεγάλο βαθμό. Εννοείστε από την οικογένειά της? Γενικά, το αφήνω το λέω. Το αφήνεις να αιωρείτε αυτό. Θες να πεις ότι στα 3 χρόνια που είστε μαζί δεν υπήρξε ποτέ κάποιο σημάδι, κάποια ένδειξη ότι υπήρχε βιαιότητα από τη δική σου πλευρά απέναντι της βιοπραγία, ας πούμε, κάποια? Ποτέ. Okay. Τα βγάδες όπως είχαμε και έχουμε σαν ζευγάρι, απλώς. Εσύ, αυτή τη στιγμή δεν έχεις κινητό? Όχι,
τώρα θα δω. Τώρα πρέπει να παραγοράσω ένα για να μπορώ να επικοινωνώ. Χθες εσύ ήσουν όλη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα, δεν σε κρατήσανε και σε ξέρετε. Έδωσα μια μαραθώνια κατάθεση, έτσι, ναι, με τον Νίκη και με το Σίγμα. Πόσες ώρες κατέθετες? 10-12. Μα δεν είναι λίγο πράγμα. Και δεν είναι μόνο το τι ήξερα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της εξαφάνισης. Κατέθεσα φυσικά και τις ενέργειες που έκανα εγώ. Τα πάντα όλα με κάθε λεπτομέρεια, τα πάντα όλα. Και σήμερα ήσουν σε μια διαδικασία για να ψάχνεις μόνος σου σε νοσοκομεία, ας πούμε, κλπ. Και χτες το έκανα αυτό. Δεν είναι σημασία. Σήμερα ήταν να γίνει η έρευνα. Χτες κρατήσανε τα κλειδιά μου, ενώ μου λέγανε ότι δεν τα έχουν αυτοί. Τα εμφανίσανε το πρωί στο σπίτι, ανοίξανε, μπήκανε μέσα, ας πούμε, κάναν την έρευνα. Οκ, τέλος πάντων, δεν με απασχολεί. Δηλαδή ήσουν στο αστυνομικό τμήμα ή στο σπίτι? Στο ξενοδοχείο. Γιατί σου κρατήσαν τα κλειδιά στο αστυνομικό τμήμα? Ναι, απαγορευόταν. Απαγορευόταν να μπει μέσα. Ναι, ναι, ναι.